σας παρακαλώ και στην άλλη την υπόθεση, γιατί μας ήρθε πάλι η βαλίτσα, έτσι γεμάτη, περιποιημένη κιόλας, 25 κιλά. Πλήρωσαν τα 4 κιλά παραπάνω, όπως λέμε, στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, ναι. Ναι, ακριβώς. Ήταν επιχειρήσεις που κάνει η αστυνομία σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνίων για τις παράνομες εισαγωγές μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση, χθες λίγο πριν το μεσημέρι, σε συνεργασία, όπως έχω πει, με την Υπηρεσία Καταβολής Ναρκωτικών και το Τμήμα Τελωνίων, ανακόπηκε στο αεροδρόμιο ένα πρόσωπο ηλικίας 23 ετών, όπου από έρευνα που έγινε στις αποσκευές του και συγκεκριμένα σε μία αποσκευή εντοπίστηκαν 45 νάιλον σακούλια, εντός των οποίων υπήρχαν συσκευασμένα 25 κιλά και 610 γραμμάρια κοκαίνης, κάνναβης. Ναι. Κάνναβης. Η ποσότητα αυτή παραλήφθηκε, συνελήφθηκε ο 23χρονος και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Μάλιστα. Έρχονται παρτίδες. Συχνά πυκνά. Μεγάλες ποσότητες. Δυστυχώς. Τα συγκεκριμένα δρομολόγια είναι τα δρομολόγια τα οποία έχουμε εντοπίσει. Ναι. Τα έχετε βάλει στο μάτι, ξέρετε, ένα περίπου τις διαδρομές και τα λοιπά. Από τρίτες χώρες καταφθάνουν με αυτόν τον τρόπο. Επαναλαμβάνω, υπάρχει μια συνεργασία με το Τμήμα Τελωνίων, όπου διεξάγονται κάποιες έρευνες μετά και από εξασφάλιση κάποιων πληροφοριών που κατέχει η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Και στα πλαίσια αυτά προχωρούμε σε αυτές τις επιχειρήσεις. Είχαμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα με αυτόν τον τρόπο δράσης να εντοπίζονται και να κατάσχονται μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσίων. Ναι. Το ξέχασα, αλλά τώρα το διάβασα στον Πολίτη. Σήμερα είναι η σύσκεψη στην ΚΟΠ για τη βία στα γήπεδα. Θα είσαστε κι εσείς παρόντες, η αστυνομία? Μαζί σας γίνεται η σύσκεψη ή οχτός? Συγγνώμη, αλλά τώρα το διαβάζω. Ναι, δεν έχω κάποια ενημέρωση, κύριε Αγαπητού. Νομίζω πως όχι, αν δεν κάνω λάθος. Θα κάνουν τη σύσκεψη στην ΚΟΠ για τη βία στα επεισόδια χωρίς την αστυνομία? Την κάνουν μόνοι τους? Γίνεται. Αντιλαμβάνομαι ότι η σύσκεψη γίνεται μεταξύ των των συνδέσμων, των φιλάθλων κτλ. Όλων αυτών. Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα και αν θα βγει επιτέλους σας προς καπνός, γιατί όλοι έχουν τις ευθύρες τους, κύριε Ανδρέου, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και θα πρέπει όλοι να βάλουν το κεφάλι κάτω, αν θέλουν. Έγιναν και είχαμε και τα μηνύματα εχθές στην ισότητα που έγραψαν ότι αν κόψετε τέλος πάντων τις μετακινήσεις θα είναι να ξεκινήσετε τις μετακομίσεις. Υπάρχει ένας αναβρασμός, δεν ξέρω ποιος μπορεί να το κόψει όλο αυτό. Μάλλον μπορεί και να ξέρω. Σίγουρα, ναι, εντάξει, υπάρχει ένα θέμα. Εμείς ως αστυνομία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες καταστάσεις σε σχέση με την οπαδική βία. Είναι πολύ γνωστό αυτό. Και εφόσον μιλούμε για το συγκεκριμένο θέμα, να πούμε ότι 10 πρόσωπα αυτή τη στιγμή βρίσκονται υποκράτηση σε σχέση με το. Έχουμε 10 συλλήψεις, παιδιά. 10 συλλήψεις και άλλα 26 πρόσωπα βρίσκονται ανεστημένα στην ιστοσελίδα μας για να προσπαθήσουμε να ταυτοποιήσουμε και αυτά. Ναι. Εντάξει, θα διαβάσουμε να δούμε τι θα γίνει, αν θα αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους στο τέλος της ημέρας και πού θα βγάλει αυτή η σύσκεψη σημερινή. Για να δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρέου. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Αγαπητού. Ναι, ήρεμο Σαββατοκύριακο ήθελα να σας ευχηθώ, αλλά παρακαλώ, σας επιτρέπω πάντα. Και εμείς το ίδιο ευχόμαστε. Μια μικρή διευκρίνηση όσον αφορά το πρόσωπο το οποίο τραυματίστηκε σε τουριστική κατοικία στην περιοχή της Πέλιας. Ναι. Δεν είναι 68χρονος, είναι γέννημα του 68. Είναι 55 ετών. Εντάξει. Πάλι πρέπει να έχει λίγο περισσότερο μυαλό στο κεφάλι του 55χρονου άνθρωπος. Ή βγήκε στον μπαλκόνι να βουτήξει μέσα στην πισίνα.